Βρισκόμαστε σε μια χώρα και βρισκόμαστε σε μια περιοχή του πλανήτου που θα μπορούσε, και το λέω ευθέως πλέον, να είναι το κέντρο ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών. Γιατί αυτό? Γιατί είμαστε η πύλη της Ασίας. Είμαστε η πύλη της Αφρικής. Είμαστε η πύλη της Ευρώπης. Είμαστε το κέντρο των εξελίξεων. Όμως, κανένα κόμμα, κανένας φορέας δεν έχει συγκεκριμένο και συγκριτημένο πρόγραμμα ώστε οι νέες τεχνολογίες να εισέλθουν στη ζωή μας. Δεν λέω να γίνουμε αυτό που λένε πολλοί, εν πάση περιπτώσει, εμείς οι Ιάπωνες ή οι Αμερικανοί, αλλά να ξεκινήσουμε τα πρώτα βήματα. Να ξεκινήσουμε την πρώτη διαδικασία. Έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά μας. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα στην έρευνα και την τεχνολογία να μην έχει ειδικά προγράμματα το κράτος όπως η Γερμανία, η Αμερική, η Κίνα ή η Ιαπωνία ή ακόμη και η Τουρκία, ώστε να δίνει κίνητρα στα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες. Και δυστυχώς τα παιδιά αυτά, επειδή δεν βρίσκουν δουλειά, πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και είναι τα καλύτερα μυαλά. Είναι τα μυαλά τα δικά μας, τα ελληνικά μυαλά, που πηγαίνουν σε μεγάλες εταιρείες, πηγαίνουν στην NASA, πηγαίνουν στην Volkswagen, πηγαίνουν στη Mercedes και γίνονται οι νέοι ισχυροί διευθυντές των εταιριών. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει να επιφέρει πίσω η Ελλάδα. Αυτά τα Ελληνόπουλα. Γιατί και ξέρουν να δουλεύουν και έχουν τεχνογνωσία. Αν επιστρέψουν πίσω αυτά, με μικρά, όχι πολύ σημαντικά κίνητρα, βοήθεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνολογία, να τους βοηθήσουμε με μικρές επιδοτήσεις ή μεγάλες επιδοτήσεις, για να κινηθεί η νέα τεχνολογία και η αγορά στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν έχουν πρόγραμμα. Εμείς το πρόγραμμά μας το αναφέρουμε ρητά και κατηγορηματικά. Υπάρχουν 300 πατέντες ελληνικές που μπορούν να γίνουν τεχνολογικές. Αυτές τις έχουμε στα χέρια μας και τις κάνουμε ελληνικές και εξαγώγημες.